της Νέας Δημοκρατίας. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Μήπως το επόμενο βήμα είναι η επίταξη? Νομίζω ότι κάνετε την ερώτηση λίγο προβοκατόρικη, αλλά ναι, θα σας απαντήσω. Ναι. Κοιτάξτε να δείτε. Πρώτα-πρώτα αυτή η ιστορία όλα με τους συμβασιούχους, που το Σύνταγμα προβλέπει ότι οι συμβασιούχοι, και σωστά θα σας έλεγα έχει κάνει αυτή την πρόβληψη, δεν πρέπει να μονιμοποιείται, γιατί υπάρχουν εποχικές εργασίες οι οποίες θα έπρεπε να λειτουργούν με αυτόν τον τρόπο, δηλαδή με συμβάσεις. Άρα να μην υπάρχει αυτό το οποίο γινόταν όταν προηγούμενα χρόνια. Όμως αξιοποιήθηκε από όλο το προηγούμενο πολιτικό σύστημα και από τη Νέα Δημοκρατία και από το ΠΑΣΟΚ αυτή η ρύθμιση του συντάγματος στο να κάνουν αρθρώες προσλήψεις με αυτούς τους όρους όταν αυτές οι θέσεις ήταν για πάγιες και διαρκείς ανάγκες. Και αυτό είχε τον εξής σκοπό. Πρώτον, ότι κρατούσαν σε ομοιρία όλον αυτόν τον κόσμο με την ελπίδα ότι θα διοριστεί άρα μέσα από τις εκλογές, και νομίζω το αντιλαμβάνεσαι. Και το δεύτερο, κρατούσαν και σε ομοιρία ή δημιουργούσαν ελπίδες σε έναν άλλον κόσμο ότι με συμβάσεις θα μπορούσαν να προσληφθούν. Νομίζω ότι είναι το χειρότερο πράγμα το οποίο μπορούσε να συμβεί. Μισό λεπτό. Ναι, ναι. Εμείς λοιπόν, αυτό που εμείς λέμε γενικά είναι ότι όλες αυτές τις θέσεις οι οποίες εξυπηρετούν πάγιες ανάγκες, και νομίζω ότι μπορούμε να τις καθορίσουμε αυτές, πρέπει να είναι μόνιμες προσλήψεις. Και θα έλεγα ότι αυτό συνέβαινε, και εδώ είναι το παράλογο, όχι τώρα που είμαστε σε μια δύσκολη περίοδο, μια περίοδο που υπάρχουν οι δεσμεύσεις μέσα από τις συμφωνίες. Λέμε αυτά συμβαίνανε πριν το 9 και πριν το 10 και πριν το 11. Και γινόταν αυτό το που θα μπορούσαν τότε να είχαν αξιοποιήσει και να είχαν διαμορφώσει ένα πλαίσιο σταθερής εργασίας. Κλείνω λοιπόν την παρένθεση αυτή που αφορά τώρα εμείς έχουμε να διαχειριστούμε αυτό το θέμα. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Πρώτα-πρώτα, μέσα από τους περιορισμούς που υπάρχουν και με τις αποφάσεις του Ελεκτικού Συνεδρίου, αυτό το οποίο είπε και ο Πάνος Σουλέτης είναι το εξής. Ότι να υπάρξουν συμβάσεις γιατί είναι και έκτακτη ανάγκη και δεν μπορεί να μην το αντιλαμβάνεται και υποέωτα ότι τα σκουπίδια στους δρόμους είναι εγκυμονούν κινδύνους, και ειδικά την καλοκαιρινή περίοδο. Δεύτερον, να υπάρξει μικρές συμβάσεις μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία του ΑΣΕΠ και μέσα από τη διαδικασία του ΑΣΕΠ. Εγώ θα έλεγα ότι θα πρέπει να δούμε με τι τρόπο να έχουν μια ενδεχόμενη προτεραιότητα όλοι αυτοί οι οποίοι δουλεύανε εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Αυτό είναι να έχουν μοριοδότηση. Δεν θέλω να μπω, κοιτάξτε να δείτε, δεν θέλω να μπω, γιατί είμαι προσεκτικός πάντα, το ξέρετε. Θέλω να μπω γιατί προφανώς αυτά έχουν να κάνουν και με τις νομικές διαδικασίες. Άρα λοιπόν, μια προτεραιότητα, ώστε αυτό να λήξει αυτή η ομοίρεια. Και θα σας έλεγα επίσης ότι όλος αυτός ο κόσμος δεν προσλήφθηκε επί δικής μας κυβέρνησης. Άρα δεν μπαίνουμε αν ήταν ΠΑΣΟΚ, Νέα Δημοκρατία, οτιδήποτε άλλο. Δεν δόθηκε μια λύση. 30 μήνες στην κυβέρνηση. Κοιτάξτε να δείτε. Δεν δώσατε μια λύση. Είπατε πριν για πάγιες και διαρκείς ανάγκες. Πολλοί κόσμοι. Θέλω επειδή είσαστε έγκριτοι δημοσιογράφοι, βλέπετε ότι αυτό το νομικό πλαίσιο και αυτό το συνταγματικό και το δικαστικό σύμπλεγμα πολλές φορές δεν αντιλαμβάνεται τις ανάγκες και βεβαίως τη δική σου θέληση και η οποία έχει και μια... Το συνταγματικό, το δικαστικό... Ναι, λέω λοιπόν, υπάρχει ένα πλαίσιο το οποίο... Υπάρχει ένα πλαίσιο. Υπάρχει το Σύνταγμα, το ερμηνεύεται όπως σας το Σύνταγμα είπα και τι είπα προηγουμένως και πώς χρησιμοποιείται. Λέω λοιπόν ότι πρέπει να αντιλαμβάνονται όλοι όμως ότι υπάρχουν ορισμένες μια κατάσταση η οποία είναι, θα σας έλεγα, επικίνδυνη. Ναι, οι φράσεις λοιπόν που έχει χρησιμοποιήσει ο νυν πρωθυπουργός είναι θα σας τακτοποιήσουμε. Ναι. Επαναλαμβάνω, η θέλησή μας, ακούστε τώρα, μην και το βάζετε. Η θέλησή μας λοιπόν να φύγουμε από αυτό το φαύλο κύκλο. Αυτή είναι και η πρόταση. Σας εξήγησα από ποιος ήταν ο φαύλος κύκλος. Μην μας φορτώνετε. Επομένως, σε ομοιρία αυτοί οι άνθρωποι είναι από τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ. Από εμάς δεν είναι σε ομοιρία. Δεν είναι σε ομοιρία. Δεν είναι σωμηρία. Κοιτάξτε, δεν μπορείτε να είστε παρατηρητές πια. Αφήστε είστε 30 μήνες κυβέρνηση. Αφήστε το αυτό. 30 μήνες κυβέρνηση. Αφήστε αυτό το κόλπο. Ακούστε λιγάκι, όταν υπάρχει. Ακούστε με λίγο. Οι συμβάσεις παρατάθηκαν από τον κύριο Σκουρλέτη. Δεν παρατάθηκαν από τον κύριο Σκουρλέτη. Και καλά κάνανε. Γιατί εμείς θέλουμε να λύσουμε το πρόβλημα. Και αυτή είναι η πρόταση. Να δώσουμε διέξοδο. Αυτό που δελεινόταν και χρησιμοποιείται ως ομοιρία. Δεν το καταλαβαίνετε αυτό που σας λέω. Και μου λέτε τώρα. Δεν τη δέχτηκε την ομοιρία. Αυτό τώρα, κύριε Ρίγα, είναι να κινδυνεύει η δημόσια υγεία εδώ και φτάνει. Συμφωνώ. Λοιπόν, να μην αδικήσουμε τον κύριο Σκουρλέτη. Μία πρόταση τελευταία. Αυτό λέω και οι υπόλοιποι πρέπει να καταλάβουν ότι αυτή η προσπάθεια γίνεται μέσα στο πλαίσιο αυτό, γιατί οτιδήποτε άλλο. Δεν φαίνεται να πείθετε. Όχι, δεν φαίνεται. Υπάρχει το νομικό πλαίσιο το οποίο έχουμε αυτή τη στιγμή. Άρα λοιπόν, εμείς θα το λύσουμε και έχουμε υποχρέωση να το λύσουμε. Και θα γίνει. Και αυτή είναι η θέληση του ΣΥΡΙΖΑ. Κύριε Καραμαλή, η Νέα Δημοκρατία λέει ότι θα.